Κύριε Παπαδόπουλε, όχι μόνο κάνετε φασαρία, αλλά δεν είστε και μέλος της Επιτροπής, το πληροφορήθηκα τώρα. Έτσι, ναι, αλλά δεν έχετε δικαιώματα όσα πολλά. Κάνεις έτσι τώρα. Μπορώ να παρακαλέσω να ξεκινήσω να μιλάω. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, κύριε πρόεδρε, είχα την αίσθηση ότι θα κάνουμε μία συζήτηση ουσιαστική σήμερα. Λυπάμαι που το λέω, μέχρι τώρα έχω διαψευστεί. Και το λέω αυτό γιατί στη συζήτηση, μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν θέλω να προκαταλάβω τι θα γίνει στην συνέχεια, μάλλον υπήρχαν από πριν γραμμένες εισηγήσεις και τοποθετήσεις και λίγο ίσως ακούσαμε αυτά που υπόθηκαν από την πλευρά του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Τσακαλώτου, και λίγο θα έλεγα συναισθανθήκαμε, χωρίς να θέλω να επιρρύψω σε κανέναν πρόθεση σε αυτό, την κρίσιμη φάση στην οποία διέρχεται η διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Και θέλω να αναρωτηθώ δημόσια ότι σε αυτό το ουσιαστικό πράγμα εξυπηρετεί αυτή η διαδικασία την ανάγκη της ενημέρωσης έτσι όπως πρέπει να εξυπηρετείται σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να το σκεφτούμε και να το ξανασκεφτούμε, φαντάζομαι, όλοι. Και βεβαίως δεν ξέρω ακόμη, και θέλω και αυτό να το πω δημόσια, πόσο βοηθάει τη διαπραγμάτευση που κάνει η χώρα, αυτή την κυβέρνηση, αυτή η συζήτηση. Προφανώς κανένας δεν μπορεί να αυτολογοκριθεί ή να λογοκριθεί. Και τα ερωτήματα αυτά είναι δημόσια ερωτήματα που διατυπώνονται. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν απαντήσεις, αλλά εγώ επειδή αισθάνομαι αυτή την ατμόσφαιρα, ήθελα να το πω δημόσια ξεκινώντας την παρέμβασή μου. Πάμε παρακάτω. Έχω την εντύπωση πάνω σε αυτό το μοτίβο ότι από διάφορες πολιτικές δυνάμεις που έχω ακούσει μέχρι τώρα δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η δυναμική της διαπραγμάτευσης. Και το λέω αυτό πρώτα απ' όλα διότι είναι σαν να μην ακούστηκε καν από κάποιους που κάναν την παρέμβαση, που κάνουν παρεμβάσεις μέχρι τώρα, ότι το Δεκέμβριο, από το Δεκέμβριο του 2015, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας ζητούσε εδώ και τώρα πρόσθετα μέτρα, και άρα γιατί έπρεπε να κάνουμε. Μήπως να πάμε σε αυτό που έλεγε η Νέα Δημοκρατία, να πάμε σε εκλογές για να έρθει μια πιο συνεπής, πιο υπεύθυνη, πιο αξιόπιστη κυβέρνηση να προχωρήσει τη διαπραγμάτευση. Και εδώ υπάρχει ένα δομικό, θα έλεγα, πρόβλημα στο αφήγημα, στη συλλογιστική, έτσι όπως την ακούω εγώ τουλάχιστον από την πλευρά κυρίως της αξιωματικής αντιπρόθεσης και από άλλες πλευρές. Από τη μια, άκουσα τον κύριο Σταϊκούρα να μας τσεκάρει σαν αυστηρός καθηγητής σε σχέση με τις καθυστερήσεις της μεταρρυθμίσης, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, που δεν έχουμε κάνει. Πόσο κάνατε αυτό, πόσο κάνατε τα άλλο, πόσο κάνατε το παράλλο, και από την άλλη να μας κατηγορεί για πλήρη υποχώρηση στις απαιτήσεις των δανειστών. Δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορεί να συμβιβάζονται αυτά τα δύο. Δεν ξέρω ποια λογική συνέχεια μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Εγώ όμως νομίζω ότι είναι προφανής η αδυναμία από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εξηγήσει γιατί μέχρι τώρα ζητούσε διακαώς εκλογές για να κλείσει αυτή τη διαπραγμάτευση, πώς άραγε, και τώρα, και όχι μόνο τώρα αλλά και με διάφορους άλλους τρόπους, ζητάει η διαπραγμάτευση να κλείσει εδώ και τώρα, να μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις κλπ. Και σε αυτό ακριβώς το μοτίβο είναι χαρακτηριστική δήλωση του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Μοσκοβισή στην πρόσφατη επίσκεψή του. Τι είπε ότι η κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη
για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης και για τις καθυστερήσεις. Δεν είναι ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας οι καθυστερήσεις, ούτε οι υπερβολικές απαιτήσεις των δανειστών. Είναι σαν να μην έχει ακουστεί τίποτε όλο αυτό το διάστημα για το τι ακριβώς συμβαίνει και πού ακριβώς βρίσκεται η ευθύνη της όποιας καθυστέρησης, της καθυστέρησης λέω εγώ, που υπάρχει μέχρι τώρα. Δηλαδή είναι σαν κανένας σε αυτόν τον τόπο και καμιά να μην άκουσε για αυτές τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που επαναλαμβάνω. Ήταν από το Δεκέμβρη του 2015. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει ένα σαφές πεδίο που πρέπει νομίζω να διευκρινιστεί και είναι το εξής. Ότι ό,τι συζητάμε αφορά το 2019 και μετά. Αφορά το 2019 και μετά, διότι πάρα πολύ καλά γνωρίζατε και δεν ξέρω τι ακριβώς θα θέλατε να κάνετε, ότι εάν δεν έμπαινε στο τραπέζι της συζήτησης αυτή ακριβώς η διαδικασία, δηλαδή το τι θα γίνει από το 2019 και μετά τη λήξη του προγράμματος, έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί τα δυναμικά ανάμεσα στους δανειστές, δεν πρόκειται να επέστρεφε τα τεχνικά κλιμάκια. Μήπως αυτό ήταν ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, αναρωτιέμαι. Δηλαδή, ήταν ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης το ότι υπήρχε αυτή η εμπλοκή, δεν έκανε καλά η ελληνική κυβέρνηση, που με αυτόν τον τρόπο, και θα εξηγήσω πώς, αν μου επιτρέψει για λίγο χρόνο ο Πρόεδρος, ξεκλείδωσε ουσιαστικά με το προηγούμενο Eurogroup την επιστροφή των θεσμών και ταυτόχρονα έφερε κάτι το οποίο δεν θέλετε να το πιστέψετε. Σας φαίνεται λίγο απίστευτο ή λίγο, πώς να το πω έτσι, εξωπραγματικό. Το ότι δηλαδή θα υπάρχουν περιοριστικά και επεκτατικά μέτρα τα οποία θα έχουν ένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα μηδενικό. Υπάρχει πρόβλημα στο πώς αυτά θα αντιστοιχηθούν και αν κάποιοι μπορεί να χάσουν και κάποιοι άλλοι να ωφεληθούν και να μην είναι εντελώς αντίστοιχα αυτά. Μπορεί να υπάρχει. Είναι όμως μέσα και στη δικιά μας ευθύνη, εγώ νομίζω και στην ευθύνη και όλων των πολιτικών δυνάμεων, να πούν με ένα δημόσιο τρόπο και να προτείνουν πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά όμως υπάρχει αυτό στο τραπέζι. Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι αυτό υπάρχει στο τραπέζι της συμφωνίας του περασμένου Eurogroup. Αλλιώς, με ποια πολιτική εντολή θα γύριζαν οι θεσμοί? Μπορείτε να μου εξηγήσετε? Με ποια πολιτική εντολή θα γύριζαν οι θεσμοί? Και γιατί, για να το πω και διαφορετικά, ουσιαστικά όλο αυτό το διάστημα είχαν παγώσει όλες αυτές οι διαδικασίες. Ακόμη και πριν από την τελευταία παρουσία των θεσμών εδώ. Και πάμε παρακάτω. Βεβαίως θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία μέσα στην και ο κύριος Σταϊκούρας δεν είπε κουβέντα βεβαίως για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και για το τι ακριβώς θέση έχει η αξιωματική αντιπολίτευση σε σχέση με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τα θέματα της ευνοϊκότερης σύνθεσης και της επεκτασιμότητας τα οποία παλεύει η ελληνική πλευρά. Λέει, υπόθηκε από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση έδωσε τα πάντα για να γυρίσει η Τρόικα. Εσείς κύριε εκπρόσωπε της Δημοκρατικής Συμπαράταξης γνωρίζετε, δηλαδή είστε σε θέση να γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση έδωσε τα πάντα για να γυρίσει η Τρόικα? Δεν θέλετε να περιμένετε λιγάκι πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις? Είστε απολύτως βέβαιος γι' αυτό? Είστε απολύτως βέβαιος ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι συνέχεια να υποχωρεί η ελληνική κυβέρνηση και να επωφελείται συνεχώς η άλλη πλευρά? Τι ακριβώς θέλετε να πείτε? Και επίσης θέλω να πω ότι η στάση του ΚΚΕ νομίζω ότι έχει ένα στρατηγικό λάθος μέσα της. Παρά τις όποιες
εκφράσεις που εγώ σε πολλές από αυτές θα ήθελα, θα μπορούσα και να συμφωνήσω για το συνολικότερο πλαίσιο. Ξεχνάει όμως ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, η ριζοσπαστική αριστερά, είναι μια δύναμη στην Ευρώπη που δεν ταυτίζεται, όσο και να θέλετε να την ταυτίσετε, δεν ταυτίζεται ούτε με τις λογικές των νεοφιλελεύθερων δυνάμεων, ούτε με τις λογικές των ακραίων δυνάμεων που θέλουν να καταδικάσουν τη χώρα και την Ευρώπη στη λιτότητα, και παλεύει σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε πολύ καλά, να κάνει έστω μικρά βήματα ανόρθωσης της χώρας και να είναι με την πλευρά του κόσμου της εργασίας, που είναι και η κόκκινη γραμμή μας. Δεν είναι λοιπόν έτσι τόσο εύκολο αυτό το πράγμα, ούτε τόσο εύκολο να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει για την επαναφορά της καπιταλιστικής ανάπτυξης τελεία, ενώ γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πώς ακριβώς εννοούμε και σε ποιο πλαίσιο εννοούμε την επαναφορά της ανάπτυξης και πόσο παλεύουμε για αυτήν. Και τέλος θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω με αυτό, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη διαπραγματευτική ομάδα. Απόλυτη εμπιστοσύνη. Και πιστεύουμε ότι σε αυτή την κρίσιμη φάση, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον εξαιρετικά ρευστό και πολύπλοκο, και το γνωρίζουμε όλοι, θα δώσει τον καλύτερο εαυτό της, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, για να μπορέσουμε να πετύχουμε στο τέλος της μέρας μια συμφωνία που να είναι σε όφελος των δυνάμεων που εκπροσωπούμε, των πιο αδύνατων στρωμάτων, των δυνάμεων της εργασίας. Ευχαριστώ πολύ.